Βρισκόμαστε στα 570 π.Χ. σε ένα μικρό νησί της Ελλάδας, τη Σάμο. Εκεί γεννιέται ο άνθρωπος που πρώτος δημιούργησε και έδωσε στον κόσμο τη λέξη φιλοσοφία. Κανείς μέχρι τότε δεν γνώριζε τι είναι η φιλοσοφία. Πολύ απλά διότι αυτή δεν υπήρχε ως έννοια. Μέχρι που εκείνος εμφανίστηκε και την έβαλε στην καρδιά του παγκόσμιου πολιτισμού. Και το όνομα αυτού, Πυθαγόρας. Ο Πυθαγόρας γεννήθηκε σε μία περίοδο όπου όλοι οι διανοούμενοι της εποχής ασχολούνταν με το Θεό. Ήταν μία προσπάθεια να πλησιάσουν το νου του Θεού. Μία προσπάθεια να καταλάβουν την τάξη και την οργάνωση, το θεϊκό σχέδιο, που όπως θεωρούσαν διέπει την πραγματικότητα. Α, όχι πάντοτε με τα καλύτερα αποτελέσματα. Ο Πυθαγόρας αποτελεί μέρος της μεγάλης θεολογικής και μυστηριακής παράδοσης του ορφισμού, επίκεντρο του οποίου ήταν η Δελφή. Εμφανίστηκε σε μία περίοδο που η σοφία και η εξουσία του ορφισμού άρχισε να αμφισβητείται. Ο Πυθαγόρας ανανέωσε τον ορφισμό, εμπλουτίζοντάς τον με ένα νέο πιο ορθολογικό και επιστημονικό πνεύμα. Ο ορφισμός ήταν ένα θρησκευτικό κίνημα που ξεκίνησε από τη Θράκη. Κεντρική μορφή ήταν ο Ορφέας, ένα είδος προφήτη ή μάγου μουσικού, μια πεις δηλαδή σχεδόν μυθική μορφή. Λέγεται ότι ήταν λάτρης ενός θεού που οι Έλληνες ταύτιζαν με τον Απόλλωνα. Οι Πυθαγόροι τώρα ασπάστηκαν επίσης τα μυστήρια και τα δόγματα του ορφισμού. Υπάρχουν τρία κύρια κοινά σημεία των ορφικών και των Πυθαγόριων. Πίστευαν πρώτο ότι η ψυχή είναι θάνατη και δεύτερον ότι μετά το θάνατο ενσαρκώνεται σε άλλο ζώο. Και τρίτα ήταν και οι δύο κορτοφάγοι. Οπότε εύκολα ο ορφισμός και ο πυθαγορισμός μπερδεύονταν μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν το ίδιο φαινόμενο. Οι ορφικοί νόμιζαν ότι οι ψυχές τιμωρούνται για ένα μεγάλο αμάρτημα που διέπραξαν το απόμακρο παρελθόν, ενώ οι Πυθαγόροι δεν το νόμιζαν αυτό. Οι ορφικοί θεωρούνταν τη ζωή ως τιμωρία και ασκούνταν σε μυστικές τελετές με σκοπό να απαλλαγεί η ψυχή από τη δυστυχία του. Ενώ οι Πυθαγόροι υπέθεταν ότι η ψυχή είναι θάνατη από τη φύση της. Η φιλοσοφία του Πυθαγόρα ήταν τόσο σημαντική, ώστε παρόλο που δημιουργήθηκε πριν από 2.500 χρόνια, επηρεάζει δραστικά μέχρι σήμερα τις ζωές όλων μας. Ίδιος ο Ζούσε θεωρούταν θρηλυκή φυσιογνωμία. Η δύναμη του λόγου του, οι υπερφυσικές δυνάμεις που φέρεται να είχε, αλλά και η πραότητά του, τον είχαν κυριολεκτικά θεοποιήσει στα μάτια των μαθητών του. Δεν ξέρουμε με σιγουριά όμως ποιες από τις ιστορίες που το συνοδεύουν είναι πραγματικότητα και ποιες μύθοι. Όχι μόνο διότι ο ίδιος δεν έγραψε ποτέ τίποτα, αλλά ακόμα διότι οι οπαδοί του απέδιδαν στον δάσκαλό τους όλες τις δικές τους φιλοσοφικές και επιστημονικές ανακαλύψεις. Μεταξύ μας, παίζει να τους έκλεβε και μερικές ιδέες δηλαδή. Πριν ιδρύσει τη δική του σχολή, η αναζήτησή του για γνώση τον οδήγησε σε πολλά και μακροχρόνια ταξίδια στην Ελλάδα και στην Ανατολή. Έζησε 23 ολόκληρα χρόνια στην Αίγυπτο και λέγεται ότι ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος δυτικός που έγινε δεκτός και μοιήθηκε σε όλες τις βαθμίδες των Αιγυπτιακών μυστηρίων. Επίσης έζησε 10 χρόνια στην Περσία, όπου και ήρθε σε επαφή με την ασιατική σοφία μέσα από τη συνύπαρξή του με τους Βαβυλώνιους ιερείς και μάγους. Με την ολοκλήρωση αυτής της περίοδου, λέγεται πως γνώριζε όλα τα τελετουργικά, όπως και τη φιλοσοφία των μεγάλων θρησκειών της εποχής. Δεν γνωρίζουμε παρά ελάχιστα πράγματα για τη ζωή του Πυθαγόρα. Με το πάροδο του χρόνου, η Πυθαγόρας έγινε θρύλος και η έλλειψη πληροφοριών
για τη ζωή του συμπληρώθηκε με πλαστές βιογραφίες κλπ. Τέτοια έργα αναφέρονται σε ταξίδια που έκανε σε πολλά μέρη, όπως στην Αίγυπτο, στη Βαβυλώνα, στη Περσία, στην Ινδία, στη Σκυθία και επίσης στους Εβραίους. Ένα ερώτημα είναι αν όντως ταξίδεψε στην Ανατολή. Δηλαδή, κάποιοι θεωρούν ότι τα ταξίδια αυτά ήταν μύθος. Πάντως, μεγαλύτερη βεβαιότητα αποδίδουν στο ταξίδι του στην Αίγυπτο. Αλλά λέγεται ότι ταξίδεψε και στις Ινδίες, στη Βαβυλώνα και άλλες ανατολικές χώρες. Αν θεωρήσουμε ότι, όπως γνωρίζουμε, ότι τα μαθηματικά και η αστρονομία ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένες στις ανατολικές χώρες, τότε είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι ο Πυθαγόρας, όπως και πριν από αυτόν οι Ίωνες στοχαστές, άντλησαν πολλά από τα επιτεύγματα των ανατολικών λαών στους τομείς αυτούς, δηλαδή των μαθηματικών και της αστρονομίας. Ύστερα από 30 τουλάχιστον χρόνια περιπλανήσεων, ιδρύει στον Κρότονα της κάτω Ιταλίας τη δική του σχολή. Επρόκειτο για μια αδελφότητα που λειτουργούσε ως μια επιστημονική, φιλοσοφική, καλλιτεχνική και ταυτόχρονα πολιτική οργάνωση. Είναι ο πρώτος στην ιστορία που με τη σχολή του δημιούργησε μια κοινότητα που χαρακτηριζόταν από την ισότητα και την ισονομία όλων των μελών της, όπως οραματίστηκαν και επιδίωξαν αργότερα πολλοί. Παράδειγμα από τον Μάρξ έως τους Χίπης. Ενώ ακόμη είναι ο πρώτος που αναγνώρισε τις γυναίκες ως ισότιμες με τους άντρες. Καινοτομία τεράστια για την εποχή, αφού για να ζήσει η ανθρωπότητα κάτι τέτοιο έπρεπε να φτάσουμε στον 20ο αιώνα. Ο Πυθαγόρας δεχόταν γυναίκες στη σχολή του. Η σχολή αυτή ήταν ένα είδος θρησκευτικής αδελφότητας ή ομίλου. Μοναστικό τάγμα τη χαρακτηρίζει κάποιος μελετητής, που δεχόταν μέλη στη σχολή αυτή ύστερα από διάφορες δοκιμασίες, δηλαδή έπρεπε να πληρούν κάποια προσόντα, χαρακτήρα, τρόπο ζωής κλπ. Τα μέλη αυτά διήνυαν ένα διάστημα μοιήσεως που διαρκούσε από 2 έως 5 χρόνια, κατά το οποίο όφυλαν τυφλή υπακοή στο δάσκαλο, στον Πυθαγόρα. Απαγορευόταν, όπως είπα και πριν, να μιλούν και να αναφέρουν τα όσα διδάσκονταν. Υπήρχε δηλαδή ο κανόνας της εχεμήθειας και ακολουθούσε ένα πολύ αυστηρό και ασκητικό τρόπο ζωής που περιελάμβανε σκληραγωγία σωματική, ορισμένη διαιτητική, εγκράτεια και κάποιες συνήθειες που συνοδεύονταν από ταμπού, ας πούμε, στην καθημερινή του ζωή. Οι Πυθαγόροι έπρεπε να ζουν με συγκεκριμένες αρχές, όπως η φιλία και η αλληλοβοήθεια, αλλά και με ασκητικές διατάξεις, όπως η χορτοφαγία, η προσευχή και ο διαλογισμός. Ο δάσκαλός τους, μάλιστα, είχε την όχι και τόσο λογική απέτηση από τους μαθητές του να μην τρώνε ποτέ και για κανένα λόγο κουκιά. Ο καθένας με τις ιδιοτροπίες του. Τέλος πάντων, απαγορευόταν να διαρρεύσει έξω από τη σχολή οποιαδήποτε διδασκαλία της. Και αυτό διότι ο Πυθαγόρας, σαν σωστός αρχικός, θεωρούσε τη γνώση της αλήθειας πρωτίστως ως αποτέλεσμα μιας μυστικής ενόρασης, μιας αποκάλυψης που χαρίζει η θεότητα στους εκλεκτούς της όπως τον ίδιο. Έτσι και η διδασκαλία αυτής της αλήθειας μπορεί να γίνει μόνο σε λίγους μαθητές και μόνο μυσταγωγικά. Είναι γεγονός ότι ο Πυθαγορισμός είχε εξ αρχής μία μυστική πλευρά. Επίσης, οι Πυθαγόροι πίστευαν σε μία αριθμολογία σύμφωνα με την οποία οι αριθμοί έχουν μυστικές σημασίες. Όμως, οι αρχαιότερες πηγές δεν λένε τίποτα ως προς τα θέματα της ενόρασης και της υπερβατικής αποκάλυψης. Αλλά τα μεταγενέστερα τεκμήρια λένε πολλά. Οι έννοιες της ενόρασης και της υπερβατικής αποκάλυψης επικρατούσαν στη σκέψη των νέων Πυθαγορείων που αναζωντάνεψαν την Πυθαγόρια σκέψη τον πρώτο και το δεύτερο αιώνα μετά Χριστό και φυσικά επέδωσαν τις δικές τους ιδέες στον Πυθαγόρα. Καθοριστική ήταν για τους Πυθαγόριους η ιδέα της μετενσάρκωσης. Σύμφωνα με την ιδέα αυτή, η ψυχή του ανθρώπου είναι ξεχωριστή από το σώμα του και είναι αθάνατη.
Πιστεύετε λοιπόν πως ο κάθε άνθρωπος έχει ήδη ζήσει πολλές ζωές πριν ακόμα γεννηθεί, αλλά και ότι θα ζήσει και άλλες, με απότερο σκοπό να φτάσει στην τελειοποίηση της ψυχής του, στην ταύτισή της με το θεϊκό επίπεδο. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται η επίγεια ζωή να είναι ενάρετη, να βάζει ένα μέτρο στις επιθυμίες του σώματος, χωρίς βέβαια να τις καταπνίγει, και μαζί να καλλιεργεί τις ανώτερες δυνάμεις του πνεύματος, όπως τη λογική, τη γνώση, την ηθική και τη διέστηση. Οι Πυθαγόροι έτσι δεν φοβόντουσαν την εμπειρία του θανάτου, αφού το τέλος της εδώ ζωής για αυτούς δεν σηματοδοτούσε παρά την αρχή της επόμενης. Η ψυχή μας, όπως πίστευαν, συνεχίζει την πορεία της και μετά το θάνατο, μεταβαίνοντας σε μια επόμενη ενσάρκωση, σε μια επόμενη πίστα, αν το δούμε για λίγο σαν ηλεκτρονικό παιχνίδι, προκειμένου να κερδίσει έτσι και νέες εμπειρίες. Στις μέρες μας πάντως, υπολογίζεται πως τη μετενσάρκωση πιστεύει περισσότερο από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. Η μετενσάρκωση ή η θεωρία της μετεμψύχωσης ή των μετενσωματώσεων της ψυχής είναι μια θεωρία που βρίσκουμε αρχικά στους ορφικούς. Λέγεται ότι έχει κατά τον Ηρόδοτο ανατολική προέλευση. Στη συνέχεια τη συναντούμε στους Πυθαγορείους και μετά στον Εμπεδοκλή και στον Πλάτωνα βέβαια. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η ψυχή κάποτε ζούσε σε μια θεϊκή έδρα και μακαριότητα, διέπραξε κάποιο παράπτωμα, οπότε επήλθε η πτώση της και εγκλείστηκε στο ανθρώπινο σώμα που αποτελεί και το σήμα, τον τάφο δηλαδή της ψυχής. Προκειμένου να εξαγνιστεί η ψυχή και να ξανακερδίσει τη μακαριότητά της, υφίσταται έναν κύκλο μετενσωματώσεων ή μετενσαρκώσεων. Δηλαδή, μόλις πεθάνει το σώμα στο οποίο βρίσκεται, μετέρχεται σε ένα άλλο σώμα. Το πόσο θα διαρκέσει ο κύκλος αυτός εξαρτάται από το αν θα ολοκληρωθεί ο εξαγνισμός της. Οπότε, στην περίπτωση αυτή, ανάλογα με το είδος της ζωής που κάνει κάθε φορά, στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος, επανέρχεται στη θεϊκή έδρα στην οποία βρισκόταν. Και επομένως η ψυχή είναι αθάνατη. Στην εποχή του Πυθαγόρα η φιλοσοφία και η επιστήμη ήταν ακόμη το ίδιο πράγμα. Όχι όπως τώρα που πλακώνονται μεταξύ τους προσπαθώντας με κόπο να είναι πολιτισμένοι ο ένας με τον άλλον. Ο Πυθαγόρας λοιπόν λάτρευε τα μαθηματικά. Πίστευε σε μια εποχή που δεν είχαν ιδέα ακόμα για το τι είναι μαθηματικά, πως μέσα από αυτά μπορούμε να καταλάβουμε την οργάνωση και τη λογική που διέπει τον κόσμο. Η λέξη «κόσμος» μάλιστα, με το νόημα που σήμερα τη χρησιμοποιούμε διεθνώς, είναι δικό του δημιούργημα. «Κόσμος» σήμαινε έως τότε το κόσμημα, την ομορφιά, και από τον Πυθαγόρα και ύστερα, όρος υποδηλώνει την παγκόσμια τάξη, την αρμονία που διέπει την πραγματικότητα. Σύμφωνα λοιπόν με τους Πυθαγόριους, είναι τα μαθηματικά που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε το θεϊκό σχέδιο, την οργάνωση που υπάρχει στον κόσμο ενάντια στο χάος που την ίδια στιγμή το διέπει. Έτσι για τους Πυθαγόριους, αν υπήρχε ένα βιβλίο με τα μυστικά και τους κανόνες του σύμπαντος, τούτο θα ήταν γραμμένο από αριθμούς και μαθηματικά σύμβολα. Η μαθηματική αντίληψη του Πυθαγόρα ήταν ιδιαίτερα προωθημένη, γιατί συνέλαβε ολόκληρο τον κόσμο ως αρμονία και αριθμό, όπως λέει ο Αριστοτέλης. Δηλαδή, η τάξη του σύμπαντος μπορεί να εκφραστεί με αριθμητικές αναλογίες. Αυτό ήταν βέβαια κάτι που ακούστηκε τότε για πρώτη φορά. Ας θυμηθούμε ότι προηγουμένως οι μιλήσει προσπαθούσαν να βρουν υλικές αρχές για να εξηγήσουν τον κόσμο. Κατά το Θαλή ο κόσμος προήλθε από το νερό, κατά τον Αναξίμανδρο το άπειρο κλπ. Με τον Πυθαγόρα γυρίζουμε από τα υλικά αίτια σε νοητικές αρχές, όπως είναι οι αριθμοί. Η ανακάλυψη της μαθηματικής φύσης προέτρεψε τους Πυθαγορείας να μελετήσουν τους ίδιους τους αριθμούς, τόσο με θετικά όσο με αρνητικά αποτελέσματα. Από τη θετική πλευρά, ήταν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με το κλάδο των μαθηματικών που σήμερα ονομάζεται θεωρία των αριθμών. Από την αρνητική πλευρά όμως, αυτοί που νόμιζαν ότι όλα τα πράγματα είναι αριθμοί, προσπάθησαν να καθορίσουν τον αριθμό ο οποίος ταυτίζεται με το κάθε πράγμα. Για παράδειγμα, η δικαιοσύνη είναι ο αριθμός 4. Με αυτά και με τα άλλα, οφείλουμε στο φιλόσοφό μας σήμερα ορισμένες από τις πιο στοιχειώδεις θέσεις της γεωμετρίας και της αριθμητικής, όπως τη δεκάδα. Ο αριθμός 10 είναι ο πλέον ιερός στην πυθαγόρια σκέψη. Πίσω στις μέρες μας οι πάντες πια καταμετρούμε ασυναίσθητα τα πράγματα με βάση ακριβώς τη δεκάδα. Όλοι οι αριθμοί που θεωρούμε στρόγγυλους αποτελούν πολλαπλάσια του 10.
όπως το 20, το 50, το 100, το 1000 ή το 4000 ή το 1 εκατομμύριο. Και αυτή η τόσο προφανή σε εμάς συνήθεια προέρχεται εν πωλής από την Πυθαγόρια φιλοσοφία, που ανέδειξε το 10 ως το σημαντικότερο νούμερο. Το 10 για τους Πυθαγόριους προκύπτει από το άθροισμα των 4 πρώτων φυσικών αριθμών, δηλαδή 1 συν 2 συν 3 συν 4 ίσον 10. Οι αριθμοί αυτοί δημιουργούν μια πυραμίδα που οι Πυθαγόροι την ονομάσανε με το μυστικιστικό όρο τετρακτής, καθώς αυτή χτίζεται από το νούμερο 4. Οι ιδιαίτερες ιδιότητες των 4 πρώτων αριθμών δεν σταματάνε εδώ. Από αυτούς προκύπτουν όλα τα βασικά γεωμετρικά σχήματα. Το 1 μας δίνει το σημείο, το 2 μας δίνει την ευθεία, το 3 δημιουργεί την επιφάνεια και το 4 παράγει το στερεό. Αυτά, σύμφωνα με τη διδασκαλία των Πυθαγορείων, αλλά και για εμάς μέχρι σήμερα, είναι τα στοιχειώδη σχήματα της γεωμετρίας. Και ήταν η μεγαλοφία τους που τα συνέλαβε και τα εξήγαγε τόσο απλά, αλλά και τόσο σοφά από τους 4 πρώτους αριθμούς, από την Ιερή Τετρακτίδα. Το περίφημο Πυθαγόριο θεώρημα αποτελεί άλλη μια τεράστια προσφορά του φιλοσόφου στην ανθρώπινη γνώση και παραμένει εξίσου σημαντικό σήμερα όσο και όταν διατυπώθηκε 2.500 χρόνια νωρίτερα. Αποδεικνύει ότι το τετράγωνο της υποτείνουσας ενός τριγώνου ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των άλλων δύο πλευρών του, δηλαδή α τετράγωνο συν β τετράγωνο ίσον γ τετράγωνο. Έτσι έγινε για πρώτη φορά λόγος στα μαθηματικά και για τα περίφημα τετράγωνα των αριθμών. Το γνωστό Πυθαγόριο θεώρημα θεωρείται δική του ανακάλυψη. Μάλιστα λέγεται ότι τόσο χάρηκε όταν το ανακάλυψε, ώστε προσέφερε εκατόμβη στους θεούς. Λέγεται επίσης ότι ήταν γνωστό το Πυθαγόριο θεώρημα και σε ανατολικούς λαούς, αλλά πρώτος το απέδειξε ο Πυθαγόρας. Ως προς τη γεωμετρία, παρότι το όνομα του Πυθαγόριου δόθηκε σε ένα γνωστό θεώρημα, είναι σίγουρο ότι το θεώρημα αυτό δεν το ανακάλυψε ο Πυθαγόρας. Πράγματι, οι Βαβυλώνιοι μαθηματικοί το γνώρισαν μια χιλιετία πριν από τη γέννησή του. Μια άλλη ριζοσπαστική έννοια που φώτισε η Πυθαγόρια σκέψη είναι ο διαχωρισμός των αριθμών σε άρτιους και περιττούς, ή αλλιώς σε μονούς και ζυγούς. Αν όλα αυτά σας φαίνονται απλά, τότε ξανασκεφτείτε το. Μιλάμε για μια εποχή που δεν είχαν ακόμα ιδέα για τίποτα από τα παραπάνω, διότι πολύ απλά οι άνθρωποι τότε δεν ξέρανε τι τους γίνεται. Ο Πυθαγόρας έτσι έθεσε τις βάσεις όλης της γεωμετρίας και της αριθμητικής που χρησιμοποιούμε σήμερα οι πάντες στην καθημερινότητά μας. Και στο επίπεδο της αστρονομίας όμως, ο φίλος μας αποδείχθηκε πως βρισκόταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Είναι ο πρώτος που υποστήριξε ότι η Γη και οι άλλοι πλανήτες είναι σφαιρικοί και όχι επίπεδοι όπως θεωρούσαν ακόμη τότε. Αλλά και ότι ο Ήλιος αποτελεί το κέντρο του πλανητικού μας συστήματος και όχι η Γη όπως πίστευαν μέχρι και τον 16ο αιώνα. Η Καθολική Εκκλησία μάλιστα αποδέχθηκε το ηλιοκεντρικό σύστημα μόλις το 1835. Βέβαια θα μου πείτε, τα άτομα δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει καλά-καλά τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Με τούτα και με τ' άλλα, οι Πυθαγόροι μπόρεσαν να εξηγήσουν ότι η αλλαγή των εποχών οφείλεται ακριβώς στην περιστροφή της Γης γύρω από τον ήλιο. Έτσι υποστήριξαν ότι ο χρόνος δεν ακολουθεί μια ευθύγραμμη πορεία, αλλά κάνει κύκλους. Ο Πυθαγόρας εκτός από τα μαθηματικά λάτρευε και τη μουσική. Όχι αυτή τη μουσική. Θεωρούσε πως ολόκληρο το σύμπαν είναι μία μουσική κλίμακα, αλλά και πως η μουσική στηρίζεται και αυτή στους αριθμούς. Παράδειγμα, άλλος είναι ο ήχος που θα πάρουμε αν χτυπήσουμε μία χορδή στο πρώτο της διάστημα και άλλος στο πέμπτο. Πρώτος λοιπόν ανέδειξε τη μαθηματική πλευρά της μουσικής, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η απόλαυση που νιώθουμε όταν την ακούμε δεν εξαρτάται πρωτίστως από τις προσωπικές μας ορέξεις, αλλά από συγκεκριμένες μαθηματικές σχέσεις, πάνω στις οποίες όλη η μουσική που ακούμε φτιάχνεται. Μια γνώση που αποτελεί πλέον κοινό τόπο στη μουσικολογία. Η μουσική ήταν πάρα πολύ σημαντική στη θεωρία του Πυθαγόρα, γιατί πρώτα απ' όλα σχετίζεται, συνδέεται αλληλένδετα και με την αστρονομία και με τα μαθηματικά. Είναι αλληλένδετες επιστήμες.
Λέγεται ότι στη μουσική έκανε και κάποια πειράματα ο Πυθαγόρας. Ένα από αυτά είναι το μονόχορδο. Ότι πήρε δηλαδή μία χορδή, τοποθέτησε πάνω σε αυτήν ένα στέλεχος κινούμενο, ούτως ώστε να μπορεί να διαιρεί τη χορδή σε διαφορετικά μήκη. Ανακάλυψε λοιπόν ότι το ύψος του ήχου εξαρτάται από το μήκος της χορδής. Αυτό βέβαια σήμαινε φιλοσοφικά ότι μέσα στη φύση του μουσικού ήχου υπάρχει μία τάξη μαθηματική. Η επίδραση της θεωρίας του Πυθαγόρα τόσο πάνω στη φιλοσοφία όσο και πάνω στις πράξεις όλων μας μέχρι σήμερα είναι τεράστια. Είναι εκείνος που θεμελίωσε μεταξύ άλλων τα μαθηματικά, πάνω στα οποία σήμερα στηρίζονται τα πάντα, από τους σύγχρονους υπολογιστές μέχρι την τηλεόραση που έχετε τώρα μπροστά σας, που έθεσε το 10 ως βάση υπολογισμού των πραγμάτων. Εκείνος που υποστήριξε ότι η γη είναι στρόγγυλη και ο ήλιος είναι το επίκεντρο γύρω από το οποίο περιστρέφεται. Ο φιλόσοφος που υπερασπίστηκε την ισότητα των γυναικών με τους άντρες 25 αιώνες προτού αυτό αρχίσει να συμβαίνει στην πράξη. Ο στοχαστής που ανέδειξε τη μαθηματική πλευρά της μουσικής. Ενώ ακόμα είναι εκείνος που βάφτισε τη φιλοσοφία με το όνομά της. Δηλαδή, φιλοσοφία. Η σπουδαιότητα του Πυθαγόρα σήμερα είναι μεγάλη. Ήδη στην αρχαιότητα εμποτίστηκαν με τον πυθαγορισμό πολύ μεγάλοι φιλόσοφοι. Οι τέκτονες λένε ότι αυτός είναι ο ιδρυτής του κινήματός τους. Και επίσης οι μυστικοί, μερικοί μυστικοί λένε ότι ο Πυθαγόρας ήταν πολύ σημαντικός μυστικός φιλόσοφος. Η σημαντική του συμβολή είναι ότι συνέλαβε τη μαθηματική δομή του κόσμου, ότι απομακρύνθηκε από τα υλικά αίτια και αναζήτησε νοητά αίτια. Πλάτωνος, μάλιστα, υποστήριξε ότι ο Πυθαγόρας ήταν τόσο σημαντικός για τη φιλοσοφία, όσο και ο Προμηθέας για την ανθρωπότητα όταν τους έδωσε τη φωτιά. Το παράδειγμά του, πάντως, δείχνει πως η γνώση του προέρχονταν πρωτίστως από μια μεταφυσική σχέση που είχε με τα πράγματα, από μια βαθιά συσχέτισή του με την αόρατη και εσωτερική πλευρά της ζωής.